Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την υπόθεση με το Χάσκι το οποίο κακοποιήθηκε. Τώρα έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Βγαίνει η κτηνίατρος, η πρώτη που έκανε την νεκροψία, λέει ότι δέχτηκε επίθεση από άνθρωπο. Αρχίζουν όλοι το να ζητούν, έχει πάει το ανθρωποκτηνιό, από τον στην περιοχή, έχει συναγερμός. Τώρα βγαίνει ποιος και λέει ότι δέχτηκε επίθεση από άλλα ζώα. Ναι, υπήρχαν κάποια στοιχεία ότι δέχτηκε επίθεση τελικά από άλλα ζώα και ότι από εκεί κατέληξε ο άτυχος Όλιβε. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες που λένε πάλι για κάποιο πολύ γνωστό άτομο και της περιοχής και του ιδιοκτήτη. Αυτές είναι καινούργιες πληροφορίες. Άλλες τώρα. Άλλο με αυτό, γιατί υπάρχει και μια κατηγορία για έναν άντρα, πρώην μοντέλο και επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην περιοχή των Δελφών. Ότι αυτός ευθύνεται, τον φωτογραφίζαν κάποιες εκπομπές, ότι ευθύνεται αυτός για την κακοποίηση του άτυπου Όλιβερ. Τηλεοπτικές εκπομπές. Ναι. Τον κατηγόρησαν. Ναι. Τα τελευταία στοιχεία μιλάνε για είτε για γέλη από σκυλιά που επιτέθηκαν στον Όλιβερ, είτε για κάποιο πολύ γνωστό πρόσωπο της περιοχής. Άρα, το οποίο τώρα έχει τι σχέση έχει με τα πολιτικά. Η ανθρώπινη. Η κακοποίηση από άνθρωπο και η κακοποίηση από άλλα. Ανά ώρα αλλάζουν οι εξελίξεις. Τη μία ώρα λένε ότι ήταν αγέλη σκυλιών, τώρα σκάει η καινούργια είδηση ότι πρόκειται για άτομο πολύ γνωστό στην περιοχή, το οποίο ασχολείται με πολιτικά. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή και πρέπει οι αρχές να βγουν μπροστά και η ενημέρωση να προέρχεται από τις αρχές και από εκπρόσωπους της αστυνομίας και όχι από τον κάθε κτηνίατρο ή τον κάθε έναν δημοσιογραφούντα. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί έχουμε σταυρώσει μια ολόκληρη περιοχή. Όλοι μας, και εγώ και όλοι μας, έτσι δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Εδώ και 5 μέρες, εκεί υπάρχουν επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, μεροκαματιάριδες, οι οποίοι βλέπουν το βιό τους τώρα να απειλείται με το κάνσελ Αράχοβα. Και μπορεί. Πάντως, συγγνώμη, πάντως είδα κάτι φωτογραφίες που γινόταν πανικό στην Αράχοβα την Κυριακή. Ουρές τα αυτοκίνητα. Μα είναι και παράλογο, κύριε Καμπούρη. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή ένας μανιακός, ένας διεστραμμένος άνθρωπος, άρρωστος, αν το έκανε άνθρωπος. Αν υπάρχει, ακριβώς. Αν υπάρχει. Και δεν είναι αυτό που είπαμε λόγω κάποιας αγέλης. Προέβη σε αυτό το φρικτό έγκλημα, πρέπει να την πληρώσει ένας ολόκληρος κόσμος εκεί κτλ. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά να πω και κάτι. Διαφωνώ όμως. Είδα προχτές με λύπη μία ανάρτηση έτσι μιας καλής μου φίλης, ας πούμε, η οποία είναι και πολιτικός, της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η οποία κάθεται και λέει ότι δεν πρέπει, λέει, να στεναχωριόμαστε για το ζώο τόσο πολύ, αλλά να σκεφτόμαστε, λέει, το έγκλημα της Μαρφίν. Δηλαδή, μιλάμε ότι λίγο να προσέχουμε τι λέμε στο δημόσιο λόγο. Ένα ζωάκι, δεν θα το ρίξουμε το θέμα προς τα κάτω επειδή είναι ζώο. Το αγαπάμε το ίδιο και έχει αξία η ζωή του σκύλου. Οπότε να προσέχουν κάποιοι που έχουν δημόσιο λόγο το τι λένε, το πώς το λένε, γιατί μπορεί να δημιουργήσει κακό παράδειγμα. Προφανώς έχουμε στο μυαλό μας και τα θύματα της Μαρφίν και τα θύματα του οποιοδήποτε φωνικού έχει συντελεστεί, αλλά δεν αναιρείται αυτό το οποίο συνετελέστη. Με μια ψυχούλα η οποία βασανίζει το μυαλό μας και την ψυχή, τη δικιά μας και των παιδιών μας, 5 μέρες τώρα. Οπότε να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Δεν ξέρω, έχουμε τον κύριο Νουλέζα. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Νουλέζα, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του πρώην μοντέλου και επιχειρηματία, τον οποίο κατηγόρησαν τηλεοπτικές εκπομπές. Τον φωτογράφησαν, ναι. Ο ίδιος θεώρησε ότι φωτογραφίζουν τον ίδιο. Ο οποίος απειλεί με αγωγές και μηνύσεις τις τηλεοπτικές εκπομπές και τους παρουσιαστές που άφησαν να φωτογραφίσουν τον ίδιο και να δέχεται απειλές και ύβρις μέσω διαδικτύου και μέσω των social media. Ξεφεύγει η κατάσταση. Πάντως, άκρη δεν έχει βγει. Η αλήθεια είναι ότι οι φήμες δεν μπορούν να προηγούνται όλα των γεγονότων. Σε καμία περίπτωση. Αυτή τη στιγμή όλα είναι φήμες. Έχουν δίκιο δηλαδή κάπου και αυτοί οι άνθρωποι. Από την άλλη βέβαια, διαβάζουμε συνέχεια. Διάβασα κι εγώ ανάρτηση πρόσφατα γνωστής μου, η οποία έλεγε ήθελα να πάω Αράχοβα και τι να κάνω ρε παιδιά, να πάω φοβάμαι. Και η απάντηση που μου ήρθε στο μυαλό η πρώτη ήταν τι φοβάσαι, και εδώ που ζούμε 4 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή στην Αθήνα δεν έχουμε ανάμεσά μας ανθρώπους με παραβατικές συμπεριφορές. Πάμε χαρά λεμόνι, πάμε σε σένα, γιατί έχουμε full αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε
ένα θύμα, επιτίδιο άνδρα, παρήσανε τη γυναίκα για να πάρει γυμνές του φωτογραφίες και μετά να τον εκβιάσει. Μάλιστα, αυτό ναι. Από το Τμήμα Ασφαλείας λοιπόν Άρτα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός Έλληνα για εκβίαση και παραβίαση της νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, όπως κατήγγειλε το θύμα, που επίσης είναι άντρας, τον περασμένο Ιανουάριο ο κατηγορούμενος του απέστειλε αίτημα φιλίας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με ψεύτικο προφίλ, στο οποίο εμφανιζόταν με στοιχεία γυναίκας κατοίκου εξωτερικού. Στη συνέχεια, οι δύο άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα και ο κατηγορούμενος κατάφερε να το απασπάσει προσωπικές γυμνές φωτογραφίες του. Στη συνέχεια, του αποκάλυψε ότι είναι άντρας και άρχισε να τον εκβιάζει απαιτώντας 500 ευρώ για να μην κοινοποιήσει τις γυμνές φωτογραφίες σε διαδικτυακούς φίλους του. Μάλιστα. Το θύμα, όπως ήταν φυσικό, πανικοβλήθηκε, κατήγγειλε αμέσως τον εκβιασμό, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών που συνέχισαν αθόρυβα την έρευνα και έφτασαν στα ίχνη του εκβιαστή. Να πούμε ότι η σχηματιστής αντικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Άρτας. Τώρα πάμε σε εσένα, Ανδρέα Καραγιάννη, γιατί παπάς χωρίζει παπαδιά που ασχολείται με ταρό και μελλοντολογία. Για πες μας, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την περίπτωση? Ακριβώς, το είδαμε και αυτό σε χωριό στον Πύργο Ηλίας, ένας 57χρονος πρεσβύτερος, παντρεμένος με μία πρεσβυτέρα ετών 50. Έρχονται σε συμπλοκή, είναι στα μαχαίρια που λέμε, έφυγε από το σπίτι προχτές ο ιερέας, ο οποίος είναι οικογενειάρχης, έχουν τρία παιδιά, το μεγαλύτερο είναι 16 ετών και το παιδί μας το έπαιρνε, δηλαδή το παιδί μας ενημέρωσε για αυτό το ζήτημα, όπως και τη Μητρόπολη. Ο ιερέας λοιπόν είναι πλέει τα μένεα κατά της συζύγου του, επειδή η ίδια έχει εδώ και 5 χρόνια μία ενασχόληση με τα ταρό, με τη μελλοντολογία, ασχολείται με το να ρίχνει χαρτιά, ασχολείται με το να λέει τον καφέ που λέμε κτλ. Κάτι το οποίο είναι εντελώς ξένο, εντελώς ανίκιο και εντελώς ανάρμοστο με το ιερατικό καθήκον και γενικά με την εκκλησιαστική πρακτική. Να θυμίσουμε ότι αυτό το οποίο πρεσβεύει η Εκκλησία μας είναι ότι όλα αυτά είναι αιρέσεις, οι χαρτομαντίες, δεν ανήκουν στο Ορθόδοξο δόγμα. Το παιδί λοιπόν έστειλε, ας πούμε, όλα τα χαρτιά τα οποία έχει προσκομίσει ο ιερέας. Θέλει να κάνει, και είναι πρωτοφανές αυτό, ότι θέλει να κάνει ο Ορθόδοξος ιερέας αίτηση διαζυγίου. Κάτι το οποίο βέβαια και αυτό είναι πρωτοφανές, γιατί ξέρουμε ότι ο ιερέας έχει το μη χωριζέτο. Δηλαδή δεν γίνεται να πρεσβεύεις το ιερό θεσμό του γάμου και εσύ ο ίδιος τελικά να παραβιάζεις για οποιοδήποτε λόγο το συγκεκριμένο αυτό όργο. Μιλήσαμε λοιπόν με τον ιερέα, ο οποίος ουσιαστικά μας είπε ότι η καταφυγή μας σε μελλοντολόγους αποτελεί δείγμα απιστίας από το Θεό, ότι ο πιστός οφείλει να εμπιστεύεται τη ζωή του μόνο στα χέρια του Δημιουργού του και να καταφεύγει πάντοτε σε αυτόν δίνοντάς του κουράγιο. Και ότι ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι απαγορεύεται η μαγεία και την οποία ονομάζει φαρμακεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα σοκαριστικό, ειδικά για μια μικρή κοινωνία όπως είναι η περιοχή του Πύργου, Ηλίας, ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά μακάρι να μεσολαβήσουν οι ψυχρεμότεροι, να κατευναστεί, να πέσει το κλίμα. Μας θυμίζει κάτι ταινίες με τον Κωνσταντάρα για την Βλαχοπούλου παλιά που έπαιζε χαρτιά. Έχει το κωμικό της υπόθεσης, αλλά ενέχει και το σοβαρό ζήτημα ότι ένας ιερέας δεν πρέπει ποτέ να παραβιάζει αυτό το οποίο ο ίδιος πρεσβεύει, δηλαδή να χωρίζει και να διαλύεται η οικογένειά του και το σπίτι του. Θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα και να βοηθήσει βεβαίως και τη σύζυγό του στον άσχημο δρόμο που έχει πάρει. Το είχε κάνει επάγγελμα δηλαδή η παπαδιά? Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Η γυναίκα με την οποία συναναστρέφεται, σύμφωνα με τον ιερέα, όντως το είχε κάνει κατ' επάγγελμα. Αυτό δεν ξέρουμε αν είχε άδεια. Γιατί αυτά για να τα κάνει πρέπει να έχει και άδεια. Ναι, όχι, εννοώ δηλαδή η ίδια η παπαδιά δεχόταν χρήματα για να λέει τα χαρτιά ή είχε μπλέξει όχι, με κάποια. Όχι. Α, είχε μπλέξει με κάποια γυναίκα, έτσι. Ήτανε καθέξιν απλά. Τη είχε γίνει αυτό το πράγμα συνήθεια, ήταν μια συνήθεια η οποία δεν αρμόζει. Μάλιστα. Μακάρι να συνετιστεί. Πάμε παρακαλώ πολύ. Πάμε γρήγορα. Έχουμε τον κύριο Νουλέζα στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος, όπως σας είπα, είναι ο δικηγόρος του γνωστού επιχειρηματία και πρώην μοντέλη της περιοχής στην Αράχοβα, τον οποίο τηλεοπτικές εκπομπές φωτογράφησαν ως τον κακοποιητή και δολοφόνο του Χάσκη. Βασίλη Νουλέζα, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Δείτε λιγάκι, για αυτόν που μιλάτε, δηλαδή τον εντολέα μου, ανακοίνωσε και με μια ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέλος πάντων, τα οποία καταδικάζουν πολύ βιαστικά και επιπόλαια, θα έλεγα, ανθρώπους, ότι δεν έχει ούτε μία απολύτως σχέση με το φρικιαστικό, φρικαλαίο, θα έλεγα, αυτό συμβάν, της βάναυσης, κακοποίησης, βιασμού και θανάτωσης του Χάστι Όλιβερ, το γεγονός θλιβερό, δυσάρεστο και πολύ ανησυχητικό που συγκλώνησε, συντάραξε και ανησύχησε όλους μας και μας συγκίνησε. Κιόλας ο άνθρωπος είναι 40 χρόνων, ανεξάρτητα αν είχε πρωταγωνιστής πριν αρκετά χρόνια σε ταινίες αισθησιακές ή ασχολείται με το σέρφινγκ, είτε ξέρω εγώ ήταν, είχε συμμετάσχει σε reality κλπ. Ο εντολέας μου είναι 40 χρόνων, ζει με την μητέρα του στους Δελφούς, έχει μια ξενοδοχειακή μονάδα η οποία υπέστη κυριολεκτικά οικονομική καθίζηση με καθολική ακύρωση όλων των κρατήσεων δωματίων εξαιτίας μιας ίδρυσης που είναι αναλυθέστατη, ανυπόστατη, αβάσιμη και άκρος συκοφαντική. Εν όψει και του γεγονότος ότι η αστυνομική αρχή σε συνδυασμό με τη βοήθεια και την αρρωγή των ανδρών που ήρθαν από την Αθήνα στην Αράχοβα, νομίζω είναι κοντά στα ίχνη του δράστη ή των δραστών που είναι είτε Έλληνας, Έλληνες ή και αλλοδαποί. Εδώ λένε ότι είναι και σκυλιά, ίσως και αγγέλη σκύλων. Οι οποίοι θα διηθούν και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέως. Μάλιστα. Βασίλη, μου λες, ο πελάτης σου θα κάνει μηνύσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές. Μου έδωσε εντολή να στραφώ με αγωγή αποζημιώσεως προκληθής ειδικής βλάβης κατά ενός τηλεοπτικού σταθμού και ενός τηλεπαρουσιαστή πρωινής εκπομπής, ο οποίος μαζί με την ρεπόρτερ και την δημοσιογράφο του μεγάλου αυτού καναλιού ουσιαστικά τον φωτογράφιζε, τον ενοχοποιούσε και προεξοφλούσε τη συμμετοχή ανάμειξή του και ο άνθρωπος δεν είχε καν τη δυνατότητα να απαντήσει εκτός από μία... Για ποια εκπομπή θες να μας πεις? Η εκπομπή αφορούσε τον κύριο Γιώργο Λιάγκα και τον Αντένα και ειδικότερα την κυρία Κέλλη Κοινοπόρου, η οποία έδινε ορισμένες πληροφορίες από αυτόν τον άνθρωπο, οι οποίες προέρχονταν από φιλοζωικά σωματεία. Υπάρχουν και κάποιες αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις προηγούμενα, αλλά ο άνθρωπος δεν έχει καμία, μα καμία απολύτως σχέση με το συμβάν. Αντιθέτως, αγαπά πολύ και φροντίζει τα ζώα. Να πούμε, κύριε Νουλέζα, ότι εγώ και οι περισσότεροι τηλεθεατές και οι απλοί πολίτες όντως ακούγαμε μία δυσφήμιση στο πρόσωπο ενός παίκτη reality και όντως κάποια μέσα έκαναν αυτή την ταύτιση συκοφαντικά και πραγματικά. Όχι, είναι άλλος, είναι άλλος ο παίκτης του reality. Είναι άλλος. Είναι άλλος. Είναι άλλος. Υπάρχει άλλος. Ένας από την Αράχοβα και υπάρχει και ο συγκεκριμένος από τους Δελφούς. Στη συγκεκριμένη μέρα δεν ήταν στην Αράχοβα και είναι ξενοδόχος. Δεν είναι τώρα η ιδιότητα του επαγγελματική με βάση την οποία προχωρήσατε. Δεν είναι ούτε παίκτη σε reality ούτε τίποτα. Αλλά αυτή την ιδιότητα έχει ένα κεντρικό ξενοδοχείο. Σ' άνθρωπο έχει υποστεί τεράστια ειδική και ηλική ζημιά. Ήταν ο ένας ο παίκτης του reality, Ανδρέα Καραγιάννη. Για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν ο ένας ο παίκτης του reality που είχε ακουστεί. Του survivor ήταν ο ένας. Του survivor που είχε βγει. Και εδώ είναι άλλο. Εδώ είναι άλλο πρόσωπο. Είναι ο δεύτερος, ο 40χρονος. Είναι άλλο πρόσωπο. Ναι, είναι δύο. Λοιπόν, κάποιες εκπομπές ανεύθυνα είχαν στοχοποιήσει ανθρώπους. Ανεύθυνα και ορθώς ο κύριος Νουλέζας στρέφεται εναντίον του συκοφαντικά. Όμως, για μένα ήταν λάθος που κάποιοι, δεν ξέρω ποιος από τους δύο, δεν ξέρω καν τα ονόματά τους, κάποιοι εξ αυτών βγήκαν και είπαν με στοχοποιούν γιατί έτσι έμαθε όλη η κοινωνία ποιος στοχοποιούν. Εάν δεν είχαν βγει συγκεκριμένοι άνθρωποι με αναρτήσεις τους στα social media να πούνε ότι με στοχοποιούν, ενδεχομένως να μην ξέραμε καν ποιοι είναι. Ακριβώς. Ενήργησε βιαστικά και παρορμητικά. Ο πελάτης μου υπέστη κυριολεκτικά νευρικό κλονισμό. Συνταράχτηκε γιατί τον κοίταγαν όλοι περίεργα στους Δελφούς και κάποιοι του είπαν ότι σε εμφανίζουν ως τον κακοποιητή, τον σαδιστή, τον κτηνοβάτη ενός σκύλου και ο άνθρωπος υπέστη ψυχολογικό σοκ. Και πραγματικά δεν μπορεί ακόμη να συνέλθει, γιατί φαντάζεσαι τώρα σε μια μικρή κοινωνία να σε αντικρίζουν και να σε κοιτάζουν και να αποστασιοποιούνται όλοι και να σε βλέπουν σαν ένα κτήνος. Γιατί η πράξη αυτή
ήταν κτηνώδης και να ξέρετε ότι τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος και ο συγκεκριμένος ο ή οι δράστες που θα συλληφθούν, έχω κάποια πληροφόρηση, αλλά σεβόμενος ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανακρίσεως, κυρίες ανακρίσεως, είναι η προεδικασία, δεν ανακοινώνω τίποτα περισσότερο. Θεωρώ ότι σήμερα ή αύριο θα έχουν ταυτοποιήσει, συλλάβει και προσφάγει στη δικαιοσύνη τον δράστη αυτού του ιδεκτού. Έχουμε εξελίξεις, κύριε Νουλέζα. Έχουμε εξελίξεις πριν από λίγο. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Κατσαφάδος. Ναι, ναι. Είπε, προανήγγειλε λοιπόν, ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις εντός της ημέρας ή αύριο, καθώς έχουν καταλήξει στα αίτια θανάτου του άτυχου Όλιβερ. Μάλιστα. Όπως και να έχει. Έγινε ένα ερώτημα, ακούστε δύο λεπτάκια, γιατί έχει σημασία. Έχει σημασία, ακούστε. Τον ρώτησαν, κύριε Νουλέζα, ρώτησαν τον κύριο Κατσαφάδο, ναι, εάν θα, μετά τις ανακοινώσεις θα καθαρίσει εντός εισαγωγικών το όνομα της Αράχοβας. Και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Κατσαφάδος, ήταν καταφατικός λέγοντας «Πιστεύω ότι θα καθαρίσει το όνομα της Αράχοβας». Μα με συγχωρείτε, αν κάποιος έχει διαπράξει... Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό, πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό. ...χαρακτήρα ιδεχθές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταυτίζεται και να ενοχοποιείται ολόκληρη κοινωνία. Άλλωστε είναι δουλειά των διοκτικών αστυνομικών αρχών να συλλάβει, να ταυτοποιήσει, να συλλάβει και να προσάγει στη δικαιοσύνη, η οποία θα ασκήσει την ποινική δίωξη και σίγουρα αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάρει από κάποιο άνθρωπο, κύριε Νουλέζα. Εάν είναι άνθρωπος, νόσημα, ψυχοπάθεια και να είναι επικίνδυνος και για τα ζώα και για το κοινωνικό. Εάν είναι άνθρωπος, υπάρχει περίπτωση να είναι ζώα. Από τα λεγόμενα του εξαιρετικού συναδέλφου του Νουλέζα, κύριε Καμπούρη, με βάση τα ευρήματα της διενεκτικής πραγματογνωμοσύνης, νεκροψία και νεκροτομή, φαίνεται ότι οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια, μπορεί να έχουν συμπράξει περισσότερο από ένα άτομα και μπορεί να ενέχονται στην πράξη Έλληνας και ένας ή δύο αλλοδαποί. Κρατήστε την υπομονή σας, έχουν καταγραφεί από κάμερα κατοικίες μεγάλης πολυτελούς που βρίσκεται στη διαδρομή Αράχοβας προς Δελφούς. Έχω, σας λέω, πληροφόρηση από χθες το βράδυ, επιφυλάσσομαι, πρέπει να είμαστε φιδωλοί και να μην κρίνουμε, δικάζουμε τηλεοπτικά ή στο διαδίκτυο ανθρώπους οι οποίοι και έχουν το τεκμήριο αυτότητας, αλλά άρα εσείς λέτε από τις πληροφορίες που έχετε ότι είναι ένας άνδρας Έλληνας και δύο αλλοδαποί. Ναι. Υπάρχει και αυτό το σενάριο, εξετάζεται. Μάλιστα, κύριε Νουλέζα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Έχουμε ανατροπές, έχουμε άλλο σενάριο τελικά για τον τρόπο που κατέληξε το σκυλί. Κοιτάξτε, ήδη έχουν ανέβει εδώ και αρκετές μέρες ανώτατοι αξιωματικοί και εκεί της ασφάλειας και του εγκληματολογικού. Έχουν πάρει μαρτυρικές καταθέσεις από όλους τους περίοχους, έχουν εξετάσει βιντεοληπτικό υλικό και εντός της ημέρας, το πολύ και αύριο, θα υπάρχουν ανακοινώσεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Τι μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω? Είναι το αρχικό σενάριο το οποίο είπαν ή είναι κάτι άλλο εν τέλει? Γιατί καταλαβαίνουμε, αν είναι μέσα στις επόμενες ώρες ανακοινώσεις, κάτι θα γνωρίζετε κι εσείς. Εξετάζονται, κυρία Χριστοφιλέα, ενδελεχώς και νομίζω ότι έχουμε καταλήξει, ναι, στο ποια είναι η αιτία όπου έχασε τη ζωή του το συγκεκριμένο σκύλο. Δεν θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω? Θα μου επιτρέψετε να αφήσω αυτή τη δυνατότητα στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι πάρα πολύ σύντομα θα σας κάνουν ανακοινώσεις. Πάντως, ξέρετε, το όνομα της Αράχοβας θα καθαρίσει, γιατί τώρα έχουμε και τέτοια θέματα. Πιστεύω ότι θα καθαρίσει. Μάλιστα. Οπότε, μάλλον πήραμε μια απάντηση σε σχέση με το αυτό που ρωτούσαμε. Αυτό λοιπόν είναι με τον Όλιβερ. Πάμε να δούμε όμως τι έχει γίνει με την γυναίκα η οποία έπεσε νεκρή από την επίθεση, 50χρονη που δέχτηκε επίθεση από τα σκυλιά του γείτονα, όπου η γυναίκα μόλις 50 ετών την κατασπάραξαν. Κατασπάραξαν, έτσι. Το περιστατικό της φρίκης, Φίλιππε, να πούμε ότι σημειώθηκε χθες στις 2.30 μετά το μεσημέρι σε περιοχή της Νεοχορούδας, στη Θεσσαλονίκη. Τα τρία σκυλιά, τσοπανόσκυλα, ξέφυγαν από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη τους, πλησίασαν σε απόσταση 300 μέτρων από την αυλή του σπιτιού που γίνονταν οι εξωτερικές εργασίες και επιτέθηκαν στην άτυχη γυναίκα όταν εκείνη βγήκε να πετάξει κλαδιά, με αποτέλεσμα
να χάσει τη ζωή της από τα δαγκώματα. Δυστυχώς, ο εργάτης που ήταν στο σπίτι της 50χρονης για να καθαρίσει τον κήπο της, είναι κοφάλαλος και βρισκόταν με το αλυσοπρίωνο στην άλλη άκρη του κήπου. Γι' αυτό δεν αντιλήφθηκε κάτι, δεν τους είδε και όλα, δεν τα είδε κιόλας. Δεν αντιλήφθηκε την άμεση επίθεση των σκυλιών στην άτυχη γυναίκα. Στο σημείο κλήθηκε στενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες απλά διαπίστωσαν το θάνατό της. Μετά το περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη των σκύλων και ξεκίνησε την έρευνα. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 37χρονου ιδιοκτήτη δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έκρινε ότι η κατηγορία έπρεπε να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, με το σκεπτικό ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξη των τριών τσοπανόσκυλων. Ο 37χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα και θα πρέπει να το δούμε. Ποια θα είναι η ποινή αν υπάρχει άνθρωπος στην υπόθεση με το χάσκι στην Αράχοβα, ποια θα είναι η ποινή και ποια θα είναι η ποινή για την 50χρονη που κατασπάραξαν τα σκυλιά και τον ιδιοκτήτη των σκυλιών, που είχε την ευθύνη. Θα εξαρτηθεί. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς η ελληνική δικαιοσύνη θα κρίνει τις δύο υποθέσεις. Ναι, σωστά. Και από ό,τι φαίνεται και πληροφορούμε, δυστυχώς, και με βοηθήσει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είναι και νομικός, από ό,τι φαίνεται, βάσει των νόμων, αυτός που έχει την ευθύνη για το θάνατο της γυναίκας... Είναι ιδιοκτήτης, του σκύλου. Του ιδιοκτήτη του σκύλου. Θα είναι ελάχιστη τον ελαχίστο, η ποινή που χάθηκε αυτή εδώ η γυναίκα, η 50χρονη γυναίκα. Κανονικά είναι κακουργηματική αμέλεια εκτός σε σχέση με την ποινή που θα έχει ο δράστης, αν υπάρχει άνθρωπος δράστης στην άλλη υπόθεση. Στην άλλη περίπτωση πάει από πρόθεση. Ακριβώς. Γιατί στην περίπτωση της κυρίας με τα σκυλιά της αδικοχαμένης πάει από αμέλεια κακουργηματική, ενώ στην περίπτωση της Αράχοβας πάει από πρόθεση. Ότι είχε σκοπό να τελέσει αυτό το έγκλημα με πολύ δεχθείς όρους και τρόπους. Και θα εξαρτηθεί, Αντρέα, εάν θα μετατραπεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Όπως πιστεύει ότι πρέπει να γίνει, όπως πιστεύει ο εισαγγελέας. Να πούμε όμως το εξής, ότι εγώ αυτά που είπε ο έγκριτος συνάδελφος ο κ. Νουλέζας τα βρήκα σοκαριστικά, όμως τελώς σε σύγχυση υπό ποια έννοια. Όταν λέει ο Υπουργός ότι θα καθαρίσει το όνομα της Αράχοβας, εμένα δεν μου προαναγγέλει ότι θα έχουμε ένα πρόσωπο ως δράστη. Και συμφωνώ μαζί σου. Μου κάνει το σενάριο με την Αγγέλη, δεν μου κάνει το σενάριο με τα πρόσωπα. Γιατί πώς θα καθαρίσει, με τη λογική να το δούμε, το πρόσωπο της Αράχοβας, το όνομα, εάν θα είναι κάποιοι ντόπιοι, είτε είναι η Μεδαπή είτε άλλο ταπί. Δεν το κατανοώ λοιπόν αυτό. Εικάζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που από το πρωί υπάρχει στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, ότι είναι κάποια Αγγέλη ζώων. Μάλιστα. Το ζήτημα εδώ έχουμε μία γυναίκα η οποία πήγε να πετάξει τα κλαδιά και βρήκε τραγικό θάνατο που την κατασπάραξαν. Τα σκυλιά τα συγκεκριμένα. Και μάλιστα, ο κοινοτάρχης είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα σκυλιά βγαίνουν εκτός της αυλής. Παρότι ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχαν σκάψει μία τρύπα στο χώρο που ήταν τα σκυλιά και βγήκαν έτσι έξω, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, ο κοινοτάρχης είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν βγει τα σκυλιά και μάλιστα και ο ίδιος είχε έρθει αντιμέτωπος με τα σκυλιά. Όταν με ένα συνεργείο είχε πάει να αλλάξει λάμπα σε δημόσιο φωτισμό. Και εκείνα λέει, γάβγιζαν και γρίζαν πολύ άγρια. Δεν την γλιτώνεις εύκολα από τσοπανόσκυλο, όμως σου επιτεθεί, πραγματικά. Μάλιστα, πάμε γρήγορα να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να διασκεδάσουμε λίγο. Πάμε στο Vegas Live Stage. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, η απόλυτη διασκέδαση χτυπάει στο Vegas. Στο Vegas, για να περάσετε όμορφα εσείς και η παρέα σας με Θέμη Αδαμαντίδη, Κατερίνα Στανίση, Γιάννη Καψάλη. Το νούμερο ένα σχήμα της χρονιάς είναι εδώ και φυσικά συνδυάζεται μπουζούκια και με φαγητό. Πλήρες μενού με 29 ευρώ το άτομο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 212-214-5050.
Ήρθαν τα μπουζούκια με φαγητό. Εσύ θα λυπείς. Vegas Live Stage. Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαμαντίδης. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά σαν μαχαίρια. Κατερίνα Στανίση. Σ' έχω κάνει Θεό, να μπορώ να σπέτω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω θα κάνω απόψε πανικό. Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πέτρου Ραλή 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 2122 145050. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά. Ήρθαν τα μπουζούκια με φαγητό. Εσύ θα λυπείς. Vegas Live Stage. Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαμαντίδης. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά σαν μαχαίρια. Κατερίνα Στανίση. Σ' έχω κάνει Θεό, να μπορώ να σπέτω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω θα κάνω απόψε πανικό. Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πέτρου Ραλή 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 2122 145050. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά. Ήρθαν τα μπουζούκια με... Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Vegas Live Stage. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι ακριβώς συνέβη με μια γυναίκα η οποία πήγε να κάνει λιπαναρρόφηση. Και έφυγε με παραμορφωμένες γάμπες, με μόλυνση. Και το σημαντικό ποιο ήταν, ότι αυτός ο οποίος έκανε τη λιποναρρόφηση, η ειδικότητά του ήταν οριλά. Οριλά! Ναι, ξεφύγει η κατάσταση. Για πες μας. Λοιπόν, πρόκειται για μια 36χρονη γυναίκα, Ελληνίδα, η οποία μένει στη Γερμανία. Η γυναίκα λοιπόν έπασχε από ένα πρόβλημα, έπεσε από λιπίδημα, είναι μια πάθηση στην οποία πρίζονται τα κάτω άκρα, μαζεύουν λίπος. Εκεί ο γιατρός στη Γερμανία λοιπόν τη συνέχισε να φοράει κάποιες ειδικές κάλτσες και αν το πρόβλημα δεν λυνότανε, να επισκεφτεί πλαστικό γιατρό. Ήρθε για λοιπόν διακοπές στην Ελλάδα και τη σύστησαν το συγκεκριμένο, λέγοντάς ότι είναι αυθεντία και ειδικεύεται στη λιποαναρρόφηση στις γάμπες. Η γυναίκα πήγε λοιπόν στο κέντρο αισθητικής όπου διατηρούσε η σύζυγός του, τον είδε, τον συμβουλεύτηκε και της είπε ότι θα προχωρήσει στην επέμβαση. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο γολγοθάς της γυναίκας, με τη μία επέμβαση να πηγαίνει χειρότερα από την άλλη, να μην ακολουθεί το πρωτόκολλο που έπρεπε να ακολουθηθεί. Τη μία της έκανε γενική αναισθησία, την άλλη της έκανε τη λιποαναρρόφηση, την άλλη γάμπα με ξυλοκαίνη. Η γυναίκα γύρισε στο σπίτι της φίλης της, όπου έμενε εδώ στην Αθήνα, και ξεκίνησε να έχει αφόρτους πόνους, πυρετό, επιστρέφει πάλι πίσω, της ξανακάνει διορθωτική επέμβαση, της δίνει και φάρμακα. Η γυναίκα συνέχιζε η κατάστασή της να γίνεται κάθε μέρα και χειρότερα. Όταν επέστρεψε λοιπόν στη Γερμανία, διαπιστώθηκε ότι ο γιατρός, εντός αγωγικών γιατρός, γιατί πλαστικός δεν ήταν, είχε παρακολουθήσει. Γιατρός ήταν, δεν ήταν αυθεντικότητα. Ναι, είχε παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια για πλαστική χειρουργική, αυτό ήταν όλο. Ότι τις έχει καταστρέψει τα πόδια, είναι άνισες οι γάμπες, έχουν βαθυλώματα, έχουν κοψίματα από την επέμβαση. Και εν τέλει ο συγκεκριμένος γιατρός καταδικάστηκε. 15.000 ευρώ θα αποζημίωση. Δώσει. Αυτό είναι όλο και όλο, τίποτα άλλο. Πάνι γάμπες, 15.000 μόνο θα δώσει εκεί ο Ριλά. Και το θέμα εδώ πέρα είναι ότι βλέπουν ότι κάνουν. Κανένα δεν θα έπρεπε να του είχαν αφαιρέσει την άδεια. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι μόνο. Δεν θα έπρεπε να του είχαν αφαιρέσει την άδεια. Ναι. Δηλαδή μπορεί ένας ο Ριλά να κάνει. Χτες θα έπρεπε να του πάρουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Με κάτι την φόρου του κέντρου αισθητικής. Την επέμβαση, να πούμε αρχικά, ήταν να μην την κάνεις στο κέντρο αισθητικής, αλλά να την κάνεις σε εξειδικευμένη κλινική. Και λίγη ώρα πριν την πρώτη επέμβαση, τη είπαν ότι η επέμβαση θα γίνει στο κέντρο αισθητικής. Και όλες οι υπόλοιπες επιβάσεις γίναν εκεί. Πιανού εξειδικευμένη κλινική. Αφού ο άνθρωπος είχε άλλη ειδικότητα. Ναι, αλλά η γυναίκα δεν το γνώριζε. Είχε κανονίσει με μια κλινική ότι θα πήγαινε εκεί. Και τη είπαν ότι δεν θα γίνει εκεί, αλλά θα γίνει στο κέντρο αισθητικής. Η γυναίκα δεν γνώριζε κάτι. Μέχρι που ανακαλύψαν την αλήθεια ότι είναι οριλά. Μετά τις μολύνσεις και μετά όλα αυτά. Δεν ξέρουμε και τι ηλικία έχει η γυναίκα. 36 χρονών είναι η γυναίκα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πραγματικά της εύχομαι να ξεπεράσει αυτό το Γολγοθά, αλλά να πούμε το εξής. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
και να μην μας πιάνουν κορόιδο όλους μας. Και εμένα και όλους μπορεί να μας πιάσει κορόιδο οποιοδήποτε. Όταν βλέπουμε έναν γιατρό, πρέπει να μάθουμε ποια είναι η ειδικότητά του. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε να μας εμφανίζεται ο άλλος ως καρδιολόγος και να μας κάνει εγχείρηση στον πνεύμονα. Εκεί λοιπόν υπάρχει κοινή λογική. Υπάρχει ο κοινός νους που να μας έχει πονηρέψει να μην εμπιστευόμεθα απατεώνες οι οποίοι θέλουν να μας φάνε λεφτά. Ναι, πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί, σαφώς. Αλλά δεν γίνεται και να γνωρίζουμε για κάθε ειδικότητα που θα συναντήσουμε μπροστά μας ακριβώς τις προϋποθέσεις για να κάνει ο άλλος τη δουλειά. Δηλαδή κάπου να είμαστε και λίγο στα λογικά μας. Υπάρχουν τσαρλατάνοι. Υπάρχουν τσαρλατάνοι, υπάρχουν με ψεύτικα χαρτιά, έχουν βάλει ότι είναι, έχουν άδεια, ναι, και είναι μέλη του ιατρικού συλλόγου. Ναι, να ξέρω εγώ ποια είναι η πλησιότητα τώρα του χαρτιού. Και ανοίγουν για τρία, παραμυθάδες, πάντως, ψεύτες. Πάντως την είχαμε συζητήσει γυναίκα, δεν πήγε έτσι. Υπήρχε γιατρός, υποτίθεται γιατρός, παθολόγος, ο οποίος είχε κάνει 2 έτη στην Ιταλία, ούτε καν είχε πάρει το πτυχίο του, και είχε ανοίξει εδώ πέρα γιατρείο. Είχε πάρει φωτό, είχε πάρει από έναν γνωστό του, το είχε πλαστογραφήσει, το είχε βάλει στην πόρτα και έμπαινε μέσα. Δηλαδή και συνταγογραφούσε με του φίλου του τα στοιχεία. Όπως ο ψευτογιατρός στην Κερατέα. Τη θυμάστε την υπόθεση. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Όπου εκεί ήμουν και μάρτυρας, ο οποίος πήγαινε, είχε και το θράσος να πηγαίνει και σε εκκλησίες να ψαρεύει πελάτες. Ο συγκεκριμένος. Ο οποίος δεν είχε όχι πτυχίο, δεν είχε καμία σχέση με το επάγγελμα. Και παρόλα αυτά έπαιρνε τα λεφτά από κάθε άνθρωπο ο οποίος είχε τον πόνο του, είχε το πρόβλημά του. Και δολοφόνος επίσης. Και δολοφόνος ο συγκεκριμένος που λες. Έτσι, έτσι. Πάμε τώρα να δώσουμε το αγαπημένο. Πάμε να δώσουμε Majestic Cosmetic λοιπόν την κρέμα την 24ωρη για ενυδάτωση, περιποίηση λοιπόν του προσώπου χωρίς ρετίδες πλέον, χωρίς πανάδες, χωρίς προβλήματα. 2 συσκευασίες θα πάρετε, μόνο με 29,90, γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα για να προλάβετε την προσφορά. Λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς μας, γυρίσματα, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις, χρειάζομαι μια δυνατή αναζωογονητική κρέμα. Δοκίμασα πάρα πολλές, οι οποίες δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μέχρι που μια φίλη αισθητικός από την αγγλική τηλεόραση μου σύστησε αυτή, τη Majestic Cosmetics. Η διαφορά πασιφανής. Χωρίς μπότοξ και άλλες επώδυνες και ακριβές παρεμβάσεις, το πρόσωπό μου καθημερινώς βελτιώνεται. Είναι μια πλούσια σε συστατικά κρέμα προσώπου που στην κυριολεξία πετυχαίνει αυτά που ζητάμε εμείς οι γυναίκες. Αφαιρεί ρητίδες, αναζωογονεί το δέρμα, δίνει λάμψη στο πρόσωπο, κρύβει χρόνια και προσθέτει γοητεία. Η Majestic Cosmetics μου υπόσχεται και μου εξασφαλίζει μια 24ωρη ευεργετική επίδραση με υαλουρονικό οξύ και χαβιάρι που πολεμάνε το χρόνο. 24ωρη κρέμα προσώπου με χαβιάρι για αντιγύρανση, ενυδάτωση και αναδόμηση. Ήρθε η νέα κρέμα προσώπου, ενισχυμένη πλέον με εκχυλίσματα χαβιαριού και υαλουρονικό οξέως που πολεμάνε το χρόνο. Εμπλουτισμένη με αντιγυραντικούς παράγοντες, λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες, δίνοντας στο πρόσωπό σας μία μοναδική λάμψη. Η όψη σας δείχνει πιο ανανεωμένη και πιο λαμπερή. Όσοι το δοκίμασαν, σας υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα. Ο συνδυασμός με το χαβιάρι, το υαλουρονικό οξύ και τα άλλα δυνατά συστατικά που περιέχει μέσα η κρέμα της Majestic είναι το όπλο σας απέναντι στην αφυτατωμένη επιδερμίδα και τις ρητίδες. Ενεργοποιεί τα κύτταρα και σας χαρίζει άμεση προστασία και σύσφιξη της επιδερμίδας. Για κάθε τύπο επιδερμίδας, για γυναίκες και άντρες. Το χαβιάρι έχει αντιφλεγμονώδη δράση, διατηρεί το δέρμα απαλό, χωρίς να τραβάει και θρέφει. Καθαρίζει το δέρμα. Ανοίγει τους πόρους για να γίνεται καλύτερα η απορρόφηση από το δέρμα. Το υαλουρονικό οξύ είναι πολυσακχαρίτης που ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα. Δημιουργεί ένα τζελ κάτω από την επιδερμίδα που κρατάει την επιδερμίδα ενυδατωμένη και ελαστική. Γεμίζει και απαλύνει τις λεπτές γραμμές και ρητίδες και αφήνει την επιδερμίδα απαλή. Φίλες μου, όλες είμαστε βασίλισσες στην καρδιά κάποιου. Στα μάτια του όμως, γι' αυτό έχουμε τη Majestic Cosmetics, η οποία θα αλλάξει τη ζωή σας σε όλα τα επίπεδα. Είναι η 24ωρη αναζωογονητική κρέμα που θα σας προσφέρει γοητεία, λάμψη και αναζωογόνηση. Αυτή είναι η μεγαλοπρεπής κρέμα Majestic Cosmetics, η οποία χαρίζει στο πρόσωπό σας βασιλική λάμψη. Εσείς θα συνεχίσετε με κάτι λιγότερο, με κάτι κοινό, δεν αξίζει στο πρόσωπό σας το καλύτερο. Η TV Forum σας προσφέρει 2 συσκευασίες στην τιμή των 29,90. Καλέστε τώρα στο 211-1600.